Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δημητρίου. Μη μου φύγει ο κύριο Δημητρίου και τον χάσω και δεν θα του πούτε καλή χρονιά. Καλημέρα σα, κύριε Δημητρίου μου. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, αγαπητή Κατερίνα. Τι κάνετε, και στου τηλεθεατέ, τηλεθεατρίε σα. Πώ είστε, κύριε Δημητρίου μου, είσαστε μια χαρά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσά. Μια χαρά το λέτε έτσι λίγο τέτοιο είναι για να με προλάβετε, για να σα πω πώ νιώθετε μετά τη σα. Αστειεύομαι, κύριε Δημητρίου. Κυρία αγαπητού, εμεί κάνουμε εκλογέ. Είμαστε στην πολιτική, έχουμε και αυτοπεποίθηση και στην θέση πως πάμε αισιόδοξα και την αισιοδοξία πως πάμε για να κερδίσουμε τις εκλογές. Είμαστε στην τελική ευθεία. Ας έχουν μείνει ούτε λίγο ούτε πολύ 25-26 ημέρες. 27. Εσείς πάντα τις μετράτε. Και για τα Χριστούγεννα για τις εκλογές. Γενικά κάνω αντίστροφη μέτρηση. Θα σας πω και πότε θα πάμε διακοπές. 49 μέρες για την καθαρά Δευτέρα επίσης, αν θέλετε το επόμενο τριήμερο, κύριε Δημητρίου. Πολύ οργανωμένη. Πάντα. Πολύ οργανωμένη. Να σας πω, εσείς, θέλω λίγο να σταθούμε με αυτή τη λέξη που μου είπατε για την οργάνωση. Γιατί 19 Δωδεκάτου το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού είπε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν είναι κόμμα διαγραφών. Μετά και την υποβολή της υποψηφιότητας στην επίσημη του κύριου Χριστοδουλίδη, το Πολιτικό Γραφείο προχώρησε σε διαγραφές, όχι μόνο του Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά και όσων τον στήριξαν. Κυρία Αγαπητού, παρακαλώ. Θεωρώ πως θα κάνουμε μια συζήτηση για την επόμενη μέρα και για τις εκλογές. Αυτό που λέτε είναι το αυτονόητο. Είναι η αποχώρηση και του κύριου Χριστοδουλίδη και όσων σήμερα φαίνεται να υπογράφουν την υποψηφιότητά του. Η αποχώρηση ή διαγραφή του. Δεν διέγραψε κάποιος τον κύριο Χριστοδουλίδη. Ο ίδιος αυτοδιαγράφηκε. Ο ίδιος έθεσε τον εαυτό του εκτός κόμματος. Ο ίδιος πέρασε στην αντιπεράσπιση. Κάποια στιγμή και τα αυτονόητα, τα λογικά, να μην τα παρουσιάζουμε ως παράλογα. Δεν είναι θέμα παραλογής. Εγώ ρωτώ αν μπήκε σε μια διαδικασία ο Δημοκρατικός Συναγερμός να αρχίσει να σβήνει από το Μητρό καμία ονόματα. Καμία διαδικασία, κύριε αγαπητού. Είπαμε, δεν είμαστε κόμμα διαγραφών. Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε και τις πόρτες και τις αγκαλιές μας. Το ζήτημα είναι όμως πως επειδή είμαστε κόμμα με ένα καταστατικό, με αρχές λειτουργίας, όσοι θέτουν τον εαυτό τους εκτός της παράταξης, το κάνουν ήδη. Και αυτό είναι που γίνεται και αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτά τα αφήνουμε και πάμε προς τα μπρος. Κοιτάζουμε πώς θα κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Κοιτάζουμε πώς θα αγκαλιάσουμε τις εναπομείνασες 27 μέρες τους Κύπριους πολίτες, τους Κύπριους ψηφοφόρους, πώς θα τους πείσουμε ως η υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου είναι η καταλληλότερη, είναι η καλύτερη υποψηφιότητα για να συνεχίσουμε και με την ίδια αυτοπεποίθηση και με την ίδια σιγουριά και με την ίδια σταθερότητα, αλλά και με προοπτικές εξέλιξης, με προοπτικές ανάπτυξης, με προοπτικές προκοπής του κάθε πολίτη και της χώρας ολόκληρης για την επόμενη πενταετία. Αυτό είναι που κάνουμε. Ωραία. Και αυτό είναι και εκεί είναι που επικεντρωνόμαστε. Εγώ το σέβομαι αυτό που λέτε και σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Απλώς αυτό που ρώτησα είναι αν έθεσαν ήδη τον εαυτό τους εκτός κόμματος με την απόφαση να επιλέξουν και να υποστηρίξουν κάτι άλλο. Και δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Χριστοδηλίδη, μιλάω και για τους ανθρώπους οι οποίοι υποστήριξαν και την υποψηφιότητά του. Ή αν εσείς, αύριο, αν πάει κάποιος στο Μητρό του κόμματος, θα δει ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα γιατί κάποιος τους έσβησε. Εσείς μιλάτε για το τυπικό μέρος. Το τυπικό, έστω το τυπικό. Γιατί βγήκαν και φωνάζουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα και θέλω να καταλάβω αν τυπικά τους σβήσατε. Της δικής τους ουσιαστικής πράξης. Mm-hmm. Η δική τους ουσιαστική είναι η πράξη. Mm-hmm. Αυτοί ήδη επέλεξαν. Και να μιλήσουμε και για τον κύριο Χριστοδουλίδη αν θέλετε. Γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε αυτή την κίνηση, την πρωταρχική, την πρωτόγο, ήταν η πρώτη κίνηση που υπήρχε και η ακολουθία. Να ρωτήσω ως κάτι. Τούτου, ναι. Ο ίδιος έθεσε τον εαυτό του εκτός κόμματος. Το επαναλαμβάνω, ο ίδιος επέλεξε να μην λάβει μέρος στις δημοκρατικές διαδικασίες του κόμματος, ο ίδιος επέλεξε να περάσει στην αντίπερα όχθη.
Εσείς μου λέτε πως αυτό δεν είναι λογικό. Ρωτάω, κύριε Δημητρίου μου, επίσης θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η πρόσφατη συνέντευξή του, το διαβάζω γιατί δεν θέλω να κάνω λάθος. Έτσι, λοιπόν, είπε ότι μετά τις εκλογές θα αναλάβει ο ίδιος να ενώσει τον Δημοκρατικό Συναγερμό και είπε ότι το έκανε ξανά σε δύο περιπτώσεις στο παρελθόν. Το 2003, όπου ο Οδυσσή διασπάστηκε στις προεδρικές εκλογές μεταξύ Γλαύκου Κληρίδη και Αλέκου Μαρκίδη, και η δεύτερη, όταν ο Οδυσσή διασπάστηκε στο δημοψήφισμα του 2004 με το σχέδιο Ανάν. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και στις δύο περιπτώσεις ως πρόεδρος του Δυσσή κατάφερε να ενώσει και να δυναμώσει τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Δεν υπήρχαν βεβαίως κάποιες διαγραφές τότε, δεν θυμάμαι. Βεβαίως υπήρξαν. Υπήρξαν. Όταν στελέχη του κόμματος, βουλευτές τότε έφυγαν και έκαναν άλλο κόμμα, θα μπορούσαν να παρέμεναν μέλη του κόμματος. Ναι, το να φύγω από μόνος μου είναι ένα, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, και τότε το ίδιο, η ίδια συζήτηση έγινε. Και τότε διαγραφέθηκα. Μάλιστα. Και κάποιοι που σήμερα διαγράφονται ή αποχωρούν, ήταν πρωτοστάτες τότε για να διαγραφτούν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωρήστε στο ερώτημά σας. Όχι. Αν υπήρξαν διαγραφές τότε, όταν για τις δύο περιπτώσεις που μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για το 2004 και για το 2003, αυτό ήταν το ερώτημά μου. Αν υπήρξαν διαγραφές. Υπήρξαν. Υπήρξαν σίγουρα το 2004. Με το σχέδιο Ανάν. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τότε, κυρία αγαπητού, γιατί κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή, που δεν ξέρω τι αξία έχει και τι σημασία έχει. Αλλά μετά το σχέδιο Ανάν υπήρχαν βουλευτές της παράταξης που έκαναν άλλο κόμμα. Ναι. Έφυγαν και στις ευρωεκλογές που ακολούθησαν 40 μέρες μετά το δημοψήφισμα, στις 13 του Ιούνιου του 2004, είχαν σε συνδυασμό υποψήφιοι ευρωβουλευτές με άλλο σχηματισμό. Κλείσατε την πόρτα σε αυτούς τους υποστηρικτές πλέον του κύριου Χριστοδουλίδη, δηλαδή την αύριο, ας πούμε, σε περίπτωση που θέλουν να ένταξη τους ξανά στο κόμμα, μπορούν να έχουν ένταξη στο κόμμα. Κυρία αγαπητού, είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα, με ανοιχτές πόρτες. Εμείς δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανένα ο οποίος θέλει τον εαυτό του και σέβεται τις αρχές, την ιδρυτική διακήρυξη, το καταστατικό του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ως εκ τούτου είμαστε και πεπισμένοι πως και τις εκλογές θα τις κερδίσουμε και την επόμενη μέρα ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν θα τεθεί υπό το καθεστώς ή υπό συζήτηση, είτε για διάσπαση είτε για οτιδήποτε άλλο με ερωτάτε σήμερα. Είναι στο DNA του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και σωστά έχει πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι υπήρξαν και στο παρελθόν αντίστοιχα ιστορικά ζητήματα και περιστατικά και καταφέρναμε πάντοτε και να συνενώσουμε τον Δημοκρατικό Συναγερμό και να τον βγάλουμε και πιο ενισχυμένο και πιο δυνατό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. 27 μέρες θα τα λέμε πιο συχνά τώρα, κύριε Δημητρίου. Εγώ έτσι να σας φτιάχνω τη μέρα. Είναι και 17. Καλή συνάντηση. Όποτε θέλετε. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Δημητρίου. Γεια σας.